Καλησπέρα. Σήμερα το συγκεκριμένο βίντεο που έχω έρθει να κάνω είναι αφιερωμένο στους μικρούς μου φίλους και στις μικρές μου φίλες που έχω μάθει ότι με παρακολουθούν και είναι φανατικοί θαυμαστές μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βίντεο αυτό είναι σήμερα αφιερωμένο σε εσάς. Θέλω να σας δείξω κάτι που δεν ίσως να μην έχετε ξαναδεί εσείς τα μικρά. Ένα τζιτζίκι το οποίο έχει βγει μέσα από το κουκούλι του, έχει ξαναγεννηθεί με λίγα λόγια, θα το έχετε ξανακούσει. Ένα μανιταράκι. Μεγάλο σχετικά. Τέλος πάντων, το σημερινό βίντεο επέλεξα να είναι μοναδικό για σας τους μικρούς μου φίλους. Γιατί? Γιατί δεν έχει παρουσιαστεί ούτε εδώ στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Καθόλου. Πρόκειται για το κλέφτικο, το φαγητό, το κλέφτικο. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται κάτω από τη γη, υπόγεια. Μπορείς να κάτσεις από πάνω και να μην ξέρεις ότι είναι από κάτω και ψήνεται. Αυτό το κάνανε παλιά σε εισαγωγικά κλέφτες και αμαρτωλοί, Έλληνες που κυνηγιόντουσαν από τους εχθρούς, ψήνανε το φαγητό τους υπόγεια για να μην γίνονται αντιληπτοί και ανάβαν τη φωτιά τους βραδινές ώρες, ότως ώστε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός, και στην πορεία όταν είχε κάτσει η φωτιά πλέον που άρχιζε να χαράζει, βάζαν μέσα το φαγητό ντυμένο στην προβιά του, αν ήταν το αρνί, αν ήταν ο λαγός, αν ήταν οτιδήποτε άλλο γρηγορούν ή οτιδήποτε άλλο βρίσκανε, το τυλίγανε στην προβιά του, δηλαδή στο δέρμα του το ίδιο, και το βάζανε μέσα στη φωτιά που είχαν ανάψει μέσα στο λάκκο, το σκεπάζανε με τα χώματα που είχαν βγάζει από το λάκκο. Δεν φαινόταν τίποτα, αυτό ψινότανε για 3-4 ώρες και γυρνάγανε μετά ήρεμα και ωραία, το παίρνανε και πήγαιναν να το φάνε. Εγώ σήμερα διάλεξα ένα κρέας, το κοτόπουλο. Γιατί όμως? Γιατί είναι δύσκολο να ψηθεί το κοτόπουλο και όλοι ξέρουμε ότι αν δεν ψηθεί καλά παθαίνουμε σαλμονέλα και είναι επικίνδυνο στο να πεθάνουμε ακόμα σε μια κατάσταση επιβίωσης, λόγω έλλειψης φαρμάκων ή οτιδήποτε, ιατρικής βοήθειας. Σήμερα θα αντικαταστήσω εγώ την προβιά με αλουμινόχαρτο. Θα το τυλίξω με αλουμινόχαρτο. Θα μου πεις, σε μια κατάσταση επιβίωσης θα βρεις αλουμινόχαρτο? Εγώ ξέρω τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος έχει μέσα στον εξοπλισμό του που μου έχει δείξει 3, 4, 5 κομμάτια αλουμινόχαρτο, 1x1, 2x1, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο. Αλλά και να μην έχεις, κάνει και η κουβέρτα επιβίωσης που είναι αλουμινοκουβέρτα. Υπάρχουν τρόποι, φίλοι μου. Αν δεν έχεις ούτε αλουμινοκουβέρτα, που το θεωρώ αφύσικο, αλλά τέλος πάντων, αν δεν έχεις ούτε αλουμινοκουβέρτα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις φύλλα, πλατιά φύλλα, να το τυλίξεις. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φαγητό, ένας τρόπος μάλλον φαγητού αυτός, και πάμε να τον δούμε. Ξεκινήσουμε να σκάψουμε το σημείο όπου θα ψήσουμε το φαγητό μας και κάνουμε ένα λάκκο. Δεν το πετάμε το χώμα, γιατί με αυτό θα σκεπάσουμε από πάνω και κοιτάμε να κρατάμε ατόφιο το πάνω μέρος, γιατί από πάνω θα το σκεπάσουμε να το κάνουμε τελείως stealth κατάσταση. Stealth κατάσταση σημαίνει αόρατη, για να μην μας δούνε οι τυχόν εχθροί ή τα ζώα, γιατί εμείς δεν θα κάτσουμε εδώ να όταν σου ψήνεται. Θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανοίξει τώρα το λάκκο μας. Βλέπουμε είναι μέχρι τον αγκώνα μου περίπου. Εδώ τώρα θα βάλουμε να καίνε τα ξύλα μας.
να γίνει καρβουνιά, να στεγνώξει το χώμα γύρω γύρω από την υγρασία. Θα ρίξουμε μέσα, μπορούμε να ρίξουμε και αυτές εδώ τις πέτρες που ξεθάψαμε από εδώ, να πυρώσουνε, αλλά εγώ ερχόμενος εδώ βρήκα αυτήν εδώ την πλάκα γαρίστου, την έσπασα λίγο στα μέτρα εδώ, όπου όταν θα γίνει η καρβουνιά και θα κάτσει κάτω, θα βάλω από πάνω, και πριν θα γίνει αυτό, θα βάλω από πάνω την πλάκα έτσι, που δεν ακουμπάει στον πάτο, να πυρώσει και αυτή. Με αυτό το σύστημα θα επιτύχω ώστε από κάτω να έχει ένα κενό αέρος, πάνω από την πλάκα καρίστου θα μπει το φαγητό, από κάτω θα έχει ένα κενό αέρος, η καρβουνιά δεν θα σβήσει, γιατί θα έχει τον αέρα μέσα το οξυγόνο που θα εγκλωβιστεί, τα χώματα θα πέσουν πάνω στην πλάκα καρίστου και στο φαγητό, οπότε δεν θα πάνε από κάτω να σβήσει φωτιά, και έτσι θα τα αφήσουμε 3-4 ώρες για να μαγειρευτεί το φαγητό μας. Πάμε να δούμε να βάλουμε τη φωτιά. Εδώ λοιπόν, παιδιά, έχουμε ανάψει τη φωτιά μας. Να κάτσει, να γίνει καρβουνιά. Έχω ρίξει τα ψηλά, από κάτω έχω ρίξει τα χοντρά, κοιτάξτε το χοντρό. Εντάξει. Και μόλις γίνει καρβουνιά θα συνεχίσουμε. Όσο περιμένουμε λοιπόν να κατέβει η θράκα μας, θα ήθελα να πω και μία συμβουλή στους μικρούς μου φίλους και στις μικρές μου φίλες, μην παρεξηγηθώ. Για να είναι, να μπορούν να λύνουν και να προσπερνάνε τα προβλήματα που τους τυχαίνει στη ζωή τους, υπάρχει ένα, δεν θα το έλεγα κόλπο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να κάνουν καθημερινά, και να είναι σίγουροι ότι θα βοηθηθούν πάρα πολύ, όπως εγώ, γιατί το κάνω και εγώ καθημερινά. Αυτό δεν είναι άλλο παρά μία προσευχούλα. Η προσευχούλα θα λέει: Χριστέ μας, σε ευχαριστούμε που ξυπνήσαμε και σήμερα γεροί. Δώσε μας υγεία, φώτιση, κουράγιο και δύναμη να βγάλουμε και τη σημερινή ημέρα. Αυτή είναι η προσευχή, παιδιά. Εμένα με βοηθάει καθημερινά πάρα πολύ. Και είμαι αυτός που είμαι. Και κάνω αυτά που κάνω. Υγεία, γιατί αν δεν είμαστε υγιείς, να είμαστε καλά, άμα είμαστε άρρωστοι, ενώ έχουμε όλα τα πράγματα, όλα τα λεφτά, ό,τι θέλουμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε να χαρούμε. Η φώτιση είναι το μυαλό. Αν έχεις τα πάντα, ακόμα και την υγεία σου, και δεν έχεις το μυαλό, πάλι δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα κολλήσεις σε μια δύσκολη στιγμή. Μετά είπαμε τη δύναμη και το κουράγιο. Η δύναμη και το κουράγιο είναι η δύναμη και η σωματική, και το κουράγιο είναι η ψυχική. Η δύναμη είναι να αντέξεις, να κάνεις κάτι, και το κουράγιο είναι εκεί που η δύναμη κάπου σε δυσκολεύει, να πεις, εκεί που πας να πεις «Ωχ, δεν μπορώ», το κουράγιο θα πεις «Όχι, πείσμα, θα το κάνω». Αν έχουμε λοιπόν αυτά τα 4 πραγματάκια, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα στη ζωή μας. Και ας μην έχουμε ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Να ξέρετε ότι αυτά δεν είναι σημαντικά. Αυτά τα 4 πραγματάκια είναι σημαντικά. Γι' αυτό τι ζητάμε? Ζητάμε υγεία στην προσευχή μας, φώτιση, κουράγιο και δύναμη. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα περνάτε όλα πολύ εύκολα στη ζωή σας. Λοιπόν, έχει πέσει η καρβουνιά. Έχω βάλει την πλάκα καρίστου από πάνω. Και τώρα έχω τη λήξη στο κοτόπουλο που είπαμε σαν αντικατάσταση της προβιάς. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα, τα είπαμε στην αρχή. Και το τοποθετώ πάνω στην πέτρα μου. Αυτό. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να ρίξω το χώμα από πάνω. Και αυτό θα κάτσει σιγά σιγά και θα είμαστε κομπλέ. Ας ελπίσουμε να γίνει. Αυτό θα το δούμε σκεπασμένο. Εδώ τώρα βλέπουμε, παιδιά, ότι γίνεται η κάλυψη.
το έχουμε σκεπάσει και γίνεται η κάλυψη. Κάλυψη, απόκρυψη. Stealth κατάσταση, τελείως stealth κατάσταση με το περιβάλλον. Και θα έρθουμε σε 3-4 ώρες να το ξεθάψουμε, να δούμε τι κάναμε. Θα βάλουμε λίγο στην κάτω γωνία και κοιτάξτε να δείτε, δεν φαίνεται τίποτα με το περιβάλλον, τίποτα. Το φαγητό μας μαγειρεύεται, υπόγεια πλέον, stealth κατάσταση, αόρατη κατάσταση. Βλέπουμε ότι είναι ίδιο με το περιβάλλον και θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται. Παιδιά, είναι πολύ ωραία. Όσο περιμένουμε το φαγητό να γίνει, βρήκαμε και με λίγο πεζοπορία το ποτάμι αυτό. Εγώ έκανα και μια βουτιά, ήταν πάρα πολύ ωραία, αναζωογονητικό. Κοιτάξτε να δείτε. Βέβαια έχω ρούχα να αλλάξω, έτσι δεν το κάνεις έτσι. Εδώ τώρα μόλις βγάλω τα παπούτσια, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ ωραίο, σας πληροφορώ ότι μέσα στο νερό δεν παγώνεις καθόλου. Κοίτα, κοίτα, κοίτα το παπούτσι, Γιώργο. Καλά, δεν μπαίνεις να πάρει τίποτα, ε. Τίποτα, ε. Κοίτα εδώ, κοίτα, 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 κοίτα. Ωραίος. Ήτανε πολύ ωραίο, όλος. Το μόνο που είχα ξεχάσει το τηλέφωνο μέσα, αλλά ευτυχώς έζησε. Τέλεια. Τώρα πάμε για αλλαγή. Κοιτάξτε μα το πείο, ε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε η ώρα, όπως βλέπετε, έχει σκοτεινιάσει γύρω. Και έχουμε βάλει φώτα τις λεντοτενίες με αλλαγμένα ρούχα, γιατί το ποτάμι ήταν λίγο έτσι καλό, βραχήκαμε καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την... έχουν περάσει πόσες ώρες? Γύρω στις 3 ώρες. Για. Όχι, είναι 3,5 ώρες. 3,5 ώρες. Με 4. Όχι, 6,5 είναι. Ναι. Όχι, 6 είναι. Είναι 4, είναι 3,5 ώρες. Εδώ το χώμα είναι ακόμα από πάνω χλιαρό. Πάμε να το βγάλουμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Ακόμα βγάζει καπνό. Βγάζει καπνό. Το φαΐ είναι ζεστό. Τέλειο χειριά. Είναι ζεστό το φαΐ. Εδώ καίει. Να, βγάζει και τα ζουμιά του. Βγάζει και ζουμιά. Βγάζει και ζουμιά. Εντάξει, η κάμερα δεν ξέρω το αν φαίνεται καλά. Δεν ξέρω αν φανεί, αν φαίνεται το ο καπνός. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Ήρθε η ώρα να δούμε τι κάναμε. Έχει μια καλή θερμοκρασία, όπως βγαίνει δηλαδή από το φούρνο μετά μισή ώρα που έχει ψηθεί. Δεν έχει πάρει χρώμα, όμως είναι ψημένο, δεν έχει πάρει χρώμα, λογικό είναι. Βλέπουμε ότι έχει ψηθεί. Φαίνεται, φίλε, φαίνεται. Ναι. Πλησίασε εδώ η κάμερα. Βλέπετε. Κοίτα. Ζουμερό, ωραίο. Δεν έχει πάρει χρώμα, δεν έχει ξεροψηθεί, δεν μπορεί να ξεροψηθεί. Εντάξει, δεν είναι στο φούρνο. Βλέπουμε. Έχει ασπρίσει τελείως. Να το, και εδώ. Να το. Ωραία κόβεται. Ναι, είναι μαλακό, ωραίο. Το βλέπουμε. Κοιτάξτε. Άσπρο. Βλέπουμε, κοιτάξτε. Διαφέρει λίγο, συγγνώμη να το δω και εσύ. Κοίτα, άσπρο κρέας. Μέχρι το μεδούλι γίνεται. Είναι ωραίο. Είναι άσπρο, κοιτάξτε.
Θα δοκιμάσεις, φίλε μου. Για να δω. Πολύ καλό, ρε. Έχει γίνει σαν γάστρα. Ω, το μαχαίρι θα κόψω κάτω. Τέλειο. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι. Εδώ έχει πάρει λίγο χρώμα. Λίγο πάει να πάρει δηλαδή. Εδώ. Αλλά η πέτσα είναι αυτή. Η πέτσα είναι. Από κάτω είναι άσπρο, όλο άσπρο. Εδώ. Το κρέας εδώ έχει ψηθεί, το είδαμε. Να το, και αν κόψουμε ένα κομμάτι. Έλα το γυρίσω λίγο να το δει η κάμερα. Να το, κοιτάξτε. Τέλειο, τέλειο, μια χαρά είναι. Πώς το βλέπετε? Πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Εγώ θα φάω λίγο, παιδιά, συγγνώμη. Γιατί είμαι από το πρωί έτσι. Τι έχεις να πεις, Γιώργο? Έχω να πω ότι αυτά που ζούμε δεν υπάρχουν στην πόλη. Ωραίο. Τέλειο. Είναι πολύ μαλακό. Σας αφήνουμε γιατί μας έχει κόψει. Είμαστε και από το πρωί. Αυτό το βίντεο πραγματικά είναι αφιερωμένο στους μικρούς μου φίλους, αλλά και σε όλους. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το δείξω. Είναι μια τεχνική που πραγματικά μόλις την κάνεις νιώθεις πιο απελευθερωμένος. Είναι άλλο να το βλέπεις το βίντεο και άλλο να το κάνεις. Σας προτρέπω να το κάνετε. Νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Φοβερή εμπειρία. Ότι δεν κολλάς πουθενά στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε άλλη μία. Δηλαδή, ειλικρινά, γιατί και εγώ έχω... Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Τρυφερό, ωραίο. Κοιτάξτε, 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 κοιτάξτε. Δεν ήθελα να μην το δείτε αυτό. Γιατί... Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Γιατί φαίνεται τέλειο. Πάνω σηκώσω τον μπούτι. Κοιτάξτε. Πλησίασε, 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 πλησίασε. Από εκεί, από εκεί μεριά, από εκεί. Από πάνω, από πάνω, από πάνω. Μην κρύβεις το φως, μην κρύβεις το φως. Από το. Από πάνω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Μέχρι μέσα. Έτσι ήταν και το σήκωσα και διέλυσε. Μέχρι μέσα. Λεπτομέ, κοίτα, κοιτάξτε. Είναι ωραίο, έτοιμο. Θα το απολαύσουμε. Να είστε καλά που παρακολουθήσατε. Και μία συμβουλή για τις νοικοκυρές. Γιατί μου αρέσει να δίνω έτσι λίγο. Μπορείτε να το κάνετε και να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας, καλώντας τους για φαΐ, να μην έχετε κάνει τίποτα, να μην μυρίζει το σπίτι και ξαφνικά να ξεθάψετε από τη μεγάλη πύλινη γλάστρα στο μπαλκόνι σας το φαγητό. Απίστευτο. Καλό σας βράδυ.